για δείπνο και επανήλθαν. Ήταν φανερό ότι κάπου στάλωνε η διαδικασία και φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει το σκηνικό ότι δύο ήταν τα μέτωπα τα οποία άναβαν φωτιές. Το πρώτο ήταν η γνωστή θέση της Ελλάδος και η επιμονή της στις προϋποθέσεις για να πάει σε πολυμερή, η οποία αυτή η θέση της Ελλάδος είχε δημιουργήσει καταρχάς την έντονη αντίδραση της τουρκοκυπριακής πλευράς, και δεύτερον ήταν η υπαναχώρηση, όπως την αποκάλυψε το ΣΥΓΜΑ, παίρνοντας το ρίσκο, η υπαναχώρηση του κυρίου Ατκιντζή στον αριθμό της επιστροφής των προσφύγων, μείωσε τους αριθμούς σε επίπεδα που πραγματικά δεν μπορούσε να γίνει καθόλου συζήτηση. Πίσω από αυτό φαίνεται ότι κρυβόταν η αδυναμία του λόγω Τουρκίας να δεσμευτεί σε ένα αριθμό ο οποίος την ίδια ώρα, αν υπήρχε δέσμευση 80 με 90.000, θα προϋπέθεται την επιστροφή της Μόσχου. Αυτά ήταν τα δύο προβλήματα. Βεβαίως, νομίζω πρέπει να κάνουμε αρχή αντίστροφα για την επόμενη μέρα. Μιλάμε για ναυάγιο της διαδικασίας στην Ελβετία. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτό το ναυάγιο είναι ελεγχόμενο και πόσο μετέωρο είναι το επόμενο βήμα το οποίο κανούνται να κάνουν οι δύο ηγέτες. Σε αυτή την εξίσωση, ρόλο και λόγο έχουν και τα Ηνωμένα Έθνη και κυρίως πόσο ο κύριος Έιτε θα μεταφράσει τα τεκτενόμενα εδώ στο Μοντπελεράν και θα ενημερώσει τόσο το Συμβούλιο Ασφαλείας όσο και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα μπαίνουμε σε μια λογική πώς η κάθε πλευρά θα επικοινωνήσει το αποτέλεσμα του ναυαγίου. Είδαμε την τουρκοκυπριακή πλευρά να σπέβδει να αρχίζει το παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών, ναι, μεταφέροντας το βάρος της αποτυχίας εξ ολοκλήρου στην ελληνοκυπριακή πλευρά, προφανώς προσπαθώντας να προλάβει καταστάσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει τον κυπριακό λαό για το τι πήγε, πώς εξελίχθηκε η διαδικασία και προφανώς τι πήγε στραβά για να μην οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά από εκεί και πέρα θα γίνει μια εσωτερική ανασκόπηση, ενδοσκόπηση των δεδομένων για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Δεν είναι εύκολη η επόμενη μέρα στο Κυπριακό, καθώς είναι διλημματικός ο δρόμος. Είτε θα βρεθεί ένας τρόπος η διαδικασία να συνεχιστεί προφανώς σε πιο χαλαρούς ρυθμούς στο επόμενο διάστημα, είτε θα μιλάμε για ολική κατάρρευση, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται σε σχέση πάντα με, με την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία θα παραμείνει και είναι ο αστάθμητος παράγοντας της επόμενης μέρας του ναυαγίου. Χρήστο, το ανέφερες ήδη ότι αμέσως η τουρκοκυπριακή πλευρά ξεκίνησε την επίρρηψη ευθυνών, κάτι βεβαίως που δεν έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης. Εισηγούμε να πάμε να δούμε τη δήλωση του κ. Χρυστοδουλίδη και να επιστρέψουμε κοντά σου. Δεν είμαστε καθόλου ευτυχείς και ειλικρινά λυπούμαστε που ως αποτέλεσμα της τουρκικής στάσης δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί μια πολύ υποσχόμενη διαδικασία. Έχω ακούσει να γίνεται κριτική από τον εκπρόσωπο του κ. Ακιντζή, κριτική η οποία είναι καταδικαστία και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει το τι έγινε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι επιθυμία μας να μπούμε σε ένα παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών, ειδικότερα επαναλαμβάνω αυτό το βράδυ που είναι μια δύσκολη βραδιά για την πατρίδα μας και δεν, επαναλαμβάνω, θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν είμαστε καθόλου ευτυχείς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιστρέφοντας στην Κύπρο, θα ενημερώσει ο ίδιος τον κυπριακό λαό για τις εξελίξεις, για τα όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία, και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι είμαστε σταθερά αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τερματισμό της κατοχής και επανένωσης της πατρίδας μας. Εμείς επιθυμούμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τον τερματισμό αυτής της απαράδεκτης κατάστασης πραγμάτων. Στην Κύπρο είχε συμφωνηθεί ότι θα έρθουμε στην Ελβετία μετά από αίτημα του τουρκοκύπριου ηγέτη για να συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα το κεφάλαιο του εδαφικού ανάμεσα σε άλλα, αλλά η συζήτηση θα επικεντρωνόταν στο εδαφικό. Πιο συγκεκριμένα να συζητηθούν τα κριτήρια που αφορούν το εδαφικό. Ακολούθως αυτά τα κριτήρια να αποτυπωθούν σε πολύ συγκεκριμένους χάρτες
και ακολούθως να υπάρξει ανακοίνωση για την πολυμερή διεθνή διάσκεψη όσον αφορά την διεθνή πτυχή του Κυπριακού και όσα θέματα θα είχαν απομείνει μέχρι τότε. Η συζήτηση ξεκίνησε στα κριτήρια, επικεντρώθηκε στα τρία βασικά κριτήρια. Δεν υπήρξε συγκεκριμένη κατάληξη, ειδικότερα όσον αφορά το κριτήριο της επιστροφής των Ελληνοκυπρίων που θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους μέσα ως αποτέλεσμα των εδαφικών αναπροσαρμογών. Έγινε προσπάθεια, ανταλλάγησαν απόψεις, έγινε και προσπάθεια από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών. Δεν κατέστη εφικτό να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν αυτή τη στιγμή ληφθεί αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσει η όλη διαδικασία. Εκείνο όμως που θέλω να επαναλάβω, γιατί είναι ξεκάθαρη πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, πρόθεση η οποία δεν αποτυπώνεται απλά μέσα από δημόσιες δηλώσεις, αλλά διαφαίνεται ξεκάθαρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και διαφαίνεται από τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Είμαστε σταθερά αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Ο στόχος μας είναι ένας και αφορά τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτή ήταν η στάση, Χρήστο, της δικής μας πλευράς, του Νίκου Χρυστοδουλίδη. Ναι. Επειδή είναι θέμα τώρα το παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών, να σας πω ότι η Λευκοσία είναι πανέτοιμη, έχει προειδοποιήσει μέσω της διπλωματικής οδού ότι αν συνεχιστεί αυτή η στάση από την τουρκοκυπριακή πλευρά να επιρρύπτει τις ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά, θα αναγκαστεί να απαντήσει και θα απαντήσει με στοιχεία, με κατάλογο στοιχείων, γιατί κατέρευσε η διαδικασία και γιατί η ευθύνη βαραίνει την τουρκοκυπριακή πλευρά. Χρήστο, να σας πω, ναι, αν επιτρέπεις, να δώσω λίγο το περίγραμμα των δηλώσεων Μπουρτζού, για να ξέρουμε όλοι τι ακριβώς έχει πει, μόλις έχει συμβεί ό,τι έχει συμβεί στο Μον Πελεράν. Έχει πει λοιπόν, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, ότι δόθηκε ένα αριθμητικό εύρος για τους Ελληνοκύπριους που θα επέστρεφαν στα εδάφη που θα δίδονταν πίσω, μεταξύ 78.000 και 92.000, και οι Ελληνοκύπριοι επέμεναν σε αυτό. Δεν βρήκαμε, είπε, απέναντι μας επιμελίες και αν έδειχναν τη μισή βούληση από αυτή που έδειξε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Τουρκοκύπριος διαπραγματευτής και η διαπραγματευτική ομάδα, δεν θα είμαστε σήμερα εδώ. Ο Μπουρτζού είπε ότι ο ίδιος, ως άνθρωπος που σε όλη του τη ζωή παλεύει για την ειρήνη, έζησε τη μεγαλύτερη απογοήτευση της ζωής του. Όμως πρόσθεσε, οι Τουρκοκύπροι έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, ανέφερε ο Μπουρτζού, ήθελε να τελειώσει με το εδαφικό και από την άλλη η τουρκοκυπριακή πλευρά προσδοκούσε ότι τα θέματα που είχαν απομείνει στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια και το θέμα των εγγύσεων και της ασφάλειας θα αφήνονταν για το τελευταίο στάδιο. Ο λόγος του κολλήματος, είπε, ήταν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, ακόμη και την εκπεριτροπής προεδρία, την κρατούσε στην τσέπη της ως ζήτημα παζαρέματος σε μια πενταμερή διάσκεψη. Στο εδαφικό, ανέφερε, η τουρκοκυπριακή πλευρά ήρθε αντιμέτωπη με ένα παζάρι με τον πύχη πολύ ψηλά. Μίλησε δε για τακτική που φάνηκε από νωρίς, παραπέμποντας τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι δεν θα προσέλθει σε πενταμερή διάσκεψη αν δεν ακυρωθούν οι εγγύησεις και δεν ξεκαθαρίσει η ημερομηνία απόσυρσης του τουρκικού στρατού. Δεν μπορούσαμε να μην πούμε τίποτα εναντίον αυτών. Υπάρχει λογική η Ελλάδα σε αυτό το στάδιο, όταν γίνεται αυτή η εργασία, να θέτει ένα τέτοιο αίτημα? Έχει πει, μεταξύ άλλων, ο Μπουρτζού, ο οποίος θεωρεί ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός σαμπόταρε μια εργασία.